Μεγάλη σύσκεψη με την συμμετοχή συνδικάτων, φορέων, συλλόγων, αυτοδιοικητικών και πολιτικών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο γήπεδο μπάσκετ του οικισμού του εργοστασίου της Λάρκο στη Λάριμνα. Απέναντι στην απόφαση της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει τη Λάρκο, οι εργαζόμενοι, όπως επισημαίνουν, θέλουν να διασφαλίσουν την εργασία και τα δικαιώματά τους. Η τελευταία εξέλιξη, με την κυβέρνηση να προχωρά σε απολύσεις όλων των εργαζομένων μέσα στην επόμενη εβδομάδα και διακοπή της παραγωγής, συσπυρώνουν τους εργαζόμενους που συνεχίζουν τον αγώνα τους. Μάλιστα, σκοπός τους είναι να κλιμακώσουν τον αγώνα, έχοντας στο πλευρό τους σωματεία, εργατικά κέντρα της στερεάς Ελλάδας, συλλόγους και φορείς. Πάροντες ήταν μεταξύ των άλλων ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σαρακιώτης και Πασόκ Κινάλ Γιώργος Μουλκιώτης, ο Δήμαρχος Λοκρών Θανάσης Ζεκεντές. Είμαστε σήμερα εδώ για να ενώσουμε τη φωνή μας με τη δική σας φωνή που 30 μήνες τώρα δίνεται ένα μεγαλειώδη, έναν ηρωικό αγώνα, έναν αγώνα ο οποίος αποτελεί πραγματικό φάρο για τους εργαζόμενους όλης της Ελλάδας. Ο αγώνας για τη Λάρκο αποτελεί φάρο γιατί εμπνέει όλους τους εργαζόμενους απ' άκρης άκρης στην Ελλάδα. Δίνει κουράγιο σε όποιον μπαίνει στη μάχη, γιατί είναι ένας αγώνας δίκαιος για το ψωμί, τη ζωή, την αξιοπρέπεια. Και συνεπώς είναι αγώνας όλων των εργαζομένων, όλου του λαού. Ενώνουμε τη φωνή μας με τη δική σας φωνή, όπως το κάναμε από την πρώτη μέρα, για να μείνει η Λάρκο ανοιχτή, για να έχουν εργασία όλοι, για να μην γίνει καμιά έξωση από τον οικισμό, για να μην γίνει καμιά παραπέρα μείωση των αποδοχών, για να μην παγώσει τσιμινιέρα, να μην μαραζώσει ετούτες ο δεοτόπος. Επιστρέφουμε πίσω το άθλιο, εκβιαστικό τελεσίγραφο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των υπουργών της. Της γνωστής Τρόικα, Σταϊκούρα, Χατζηδάκης, Κρέκα, που θέλουν να πετάξουν στο δρόμο τους εργαζόμενους της Λάρκο, να τους βγάλουν από τα σπίτια τους, να σταματήσουν τη λειτουργία, να την παραδώσουν, λέει, καθαρή από εργαζόμενους στο νέο επενδυτή. Οι εργαζόμενοι της Λάρκο όμως, που ξέρουν να παλεύουν μέσα στα καμίνια με τη σκουριά, έχουν στην κυριολεξία περάσει από φωτιά και σίδερο και δεν λυγίζουν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έφερε την τροπολογία δήθεν για τη σωτηρία της Λάρκο. Είχαμε αναφέρει στη Βουλή ότι είναι η ταφόπλακα της Λάρκο. Είναι, βάζουνε, το κάνουν τον πρώτο βήμα για την απαξίωση, για το λουκέτο, για το κλείσιμο της εταιρείας. Τότε ο κύριος Σταϊκούρας, ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος Κρέκας, ο κύριος Χατζηδάκης μας μίλησε ότι με αυτό το σχέδιο θα αναπτυχθεί η Λάρκο. Δεν έχω ξαναδεί ανάπτυξη με περικοπές μισθών, περικοπές δώρων, περικοπές επιδομάτων και πλήρης απαξίωση του εργοστασίου. Είναι η ανάπτυξη των αρίστων. Έχουμε πάρει συγκεκριμένη θέση απέναντι στη λογική της δεξιάς κυβέρνησης Μητσοτάκη να ξεπουλήσει τη Λάρκο, να ξεπουλήσει τον εθνικό πλούτο. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Μόνο με ενωμένη φωνή και ενωμένη και δράση όλων μας μπορούμε να προχωρήσουμε και να πετύχουμε. Δεν είναι ώρες για διαχωρισμούς. Είναι ώρα ενότητας και αγώνα. Αυτό τον αγώνα εμείς σας δηλώνουμε εδώ ότι το συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε τον αγώνα μαζί με τα σωματεία όπως κάναμε μέχρι και τώρα. Και το ζητούμενο είναι ο κόσμος θέλει, οι ηγεσίες μπορούν. Είμαστε όλοι εδώ δίπλα σας και όλοι όσοι βρίσκονται εδώ απόψε έχουν τον ίδιο πραγματικά ερώτημα με σας. Ποιο θα είναι το μέλλον αυτής της περιοχής αν τελικά ομιγένει το κλείσει αυτή η βιομηχανία, η μεγαλύτερη βιομηχανία στη στερεά Ελλάδα? Δεν θέλω ούτε να το φαντάζομαι. Ως δήμαρχος αυτού του τόπου ξέρω ότι την επόμενη μέρα, είτε είσαι στη Λάρκο είτε είσαι σε οτιδήποτε άλλο γύρω από τη Λάρκο, θα νιώσεις τη φτωχοποίηση. Το σταμάτημα της λειτουργίας της Λάρκο χωρίς σχεδιασμό συντήρησης εργασιών και προετοιμασίας επαναλειτουργίας σημαίνει άμεσα ότι πάνω από 200 οικογένειες στην περιοχή μας θα μείνουν χωρίς μεροκάματο.
οικογένειες συναδέλφων που εργάζονται στις εργολαβίες και οικογένειες μικροεργολάβων, μεροκαματιάριδων, αυτοκινητιστών ή χειριστών μηχανήματος έργου. Σημαίνει ότι ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για όλους μας, για τους υπόλοιπους που μας λένε ότι θα μας πάρουμε συμβάσεις και μέσα στο πεντάμινο θα απολυθεί και ο τελευταίος. Σημαίνει ότι μέσα σε αυτό το πεντάμινο θα σταματήσει κάθε δραστηριότητα των εργοστασίων αμοβολής που έχουμε στην περιοχή μας, τριών εργοστασίων, που και όλων αυτών των επαγγελμάτων που υποστηρίζουν αυτή τη δραστηριότητα, από τα πρατήρια, τα συνεργεία, τα βουλκουριζατέρ ή προμηθευτές ανταλλακτικών πρώτων ιών και άλλα. Άρα, η σημερινή συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί στο τι μέτρα θα πάρουμε, έτσι ώστε να μην υπάρχει σταμάτημα της λειτουργίας χωρίς σχεδιασμό συντήρησης και προετοιμασία επαναλειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτή τη φάση, ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να υπάρξει σχεδιασμός που να έχει μέσα στην εργασία όλους τους εργαζόμενους, και αυτούς που θα είναι με δίμηνες, και αυτούς της εργολαβίας, και τους μικροεργολάβους, ένα σχεδιασμός που θα έχει τους εργαζόμενους στις βάρδιες, κανονικά στα πόστα τους, και θα προετοιμάσουμε το εργοστάσιο και τα μεταλλεία να επαναλειτουργήσουν σε συγκεκριμένο και όχι γενικό και αόριστο χρονοδιάγραμμα. Σήμερα, 30 μήνες μετά, είμαστε πάλι εδώ, είμαστε στη Λάριμνα και είμαστε περισσότεροι, είμαστε εμπειρότεροι, είμαστε πιο εκπαιδευμένοι και είμαστε σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση έχει αυτός ο αγώνας το αμέσως επόμενο διάστημα. Ο αγώνας που δίνεται εδώ και 30 μήνες είναι πραγματικά τεράστιος και εμβληματικός, με στόχο να διασφαλίσετε με όλους εμάς τη συνέχιση της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ υπό δημόσιο έλεγχο και να παραμείνει ο κόσμος στα σπίτια του και στις δουλειές του. Κανείς εργαζόμενος, είτε εργολάβος είναι, είτε μόνιμος, δεν θα χάσει τη δουλειά του. Οι αποφάσεις μας είναι γνωστές. Τις έχουμε πάρει όλοι μαζί, ή όλοι κανένας. Αυτό θα είναι ο οδηγός μας. Δεν σας λέμε μεγάλα λόγια, αλλά τα πιστεύουμε αυτά που λέμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θα κάνουμε πίσω, όπως δεν κάναμε 30 μήνες. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο αγώνας δεν τελειώνει ποτέ. Και δεν θα τελειώσει. Οργανωνόμαστε όλο και καλύτερα όσο περνάει ο καιρός. Η κυβέρνηση δεν θα καταφέρει να περάσει τα σχέδιά της. Είναι σίγουρο. Έχει απέναντί της τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ, έχει τους εργάτες όλης της χώρας. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Τα έχουμε κουβεντιάσει, τα έχουμε πει. Εδώ είναι τα αιτήματα των εργαζομένων. Η ΛΑΡΚΟ θα μείνει ανοιχτή. Οι εργαζόμενοι θα είναι μέσα. Οι εργαζόμενοι θα είναι με τα δικαιώματά τους. Οι εργαζόμενοι θα μένουν στον οικισμό. Γιατί οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα έχουν φτιάξει με τα χέρια τους και με το μυαλό τους. Σημασία έχει να μη σκύβει στο κεφάλι. Έχουμε χρέος απέναντι στην οικογένειά μας, στον τόπο μας και στη ζωή μας. Να παλέψουμε μέχρι το τέλος και θα νικήσουμε. Κουράγιο, δύναμη, με το κεφάλι ψηλά.